Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το τρίτο. ...94,8 FM στέρεο και στα μεσαία στους 603 χιλιόκυκλους. Απογευματινός καφές στο τρίτο. Καθημερινά. Δευτέρα με Πέμπτη, λίγο μετά τις 5 μέχρι τις 6, με την Αθηνά Βιολάρη και το Χριστόδουλο Χριστοδούλου. Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική. Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική. Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και η CNP Ασφαλιστική σας προσκαλούν σε εκδήλωση της Εβδομάδας Πυρασφάλειας το Σάββατο 29 Απριλίου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στο Metropolis Mall στη Λάρνακα. Ελάτε, ενημερωθείτε για θέματα πυρασφάλειας και γνωρίστε τον εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Και για τους μικρούς μας φιλούς, πολλές δραστηριότητες και εκπλήξεις. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν στάχτη. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς όρισες Χριστόδουλε. Καλώς σας βρήκα. Πέρασε ωραία στις διακοπές σου, ξεκουράστηκες? Μια χαρά. Μπράβο, αυτό έχει σημασία. Λίγη ξεκούραση. Ναι, πάντα χρειάζεται. Και τώρα όσο μπαίνει το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο. Εννοείται. Εντάξει. Πώς πέρασατε χωρίς εμένα? Πάρα πολύ καλά περάσαμε, μια χαρά ήταν. Δηλαδή δεν σας ελείψα. Υπήρχαν μπόλικες ειδήσεις. Εντάξει, πάντα μας λείπεις. Είχα παρέα την Ειρήνη στην εκπομπή. Αλλά πάντα μου λείπεις, δεν μας το συζητώ. Πάμε στα σημερινά μας θέματα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα DNA. Αυτή η ανακάλυψη που ήρθε και άλλαξε εντελώς τα δεδομένα. Σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στον ιατρικό τομέα. Εμείς έχουμε κοντά μας σήμερα για να συζητήσουμε για την ημέρα, αλλά και πιο συγκεκριμένα για τον DNA εμάς των Κυπρίων. Αν έχουμε έτσι κάτι ιδιαίτερο, που αφού θεωρούμε ότι είμαστε και ιδιαίτεροι. Έχω μια ανάποψη. Έχουμε κοντά μας τον Δόκτωρα Γρηγόρη Παπαγρηγορίου. Λοιπόν, καλώς ορίσατε, κύριε Παπαγρηγορίου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Να πω έτσι δύο λόγια για να σας γνωρίσουν οι ακροατές μας. Ο κύριος Παπαγρηγορίου λοιπόν είναι επικεφαλής επιστήμονας και υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας στο ΚΕΜΗ. Το ΚΕΜΗ είναι το Κέντρο Έρευνας Μοριακής Ιατρικής, καλά το λέω, του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αυτό. Όπως και στο Κέντρο Αριστείας Biobank του Πανεπιστημίου. Είστε μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και της Εσωτερικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα βιοειθικής. Είναι από τα, ομολογώ, από τους τομείς που δεν τους πολύ καταλαβαίνω, αυτά με τις βιολογίες και βιο και, ναι, αλλά τα βρίσκω από την άλλη συναρπαστικά. Δηλαδή αν μπορείς να ασχολείσαι μέσα από αυτές τις ιατρικές μεθόδους, επιστημονικές μεθόδους, να μπορείς να διεισδύεις στο βαθύτερο εαυτό κάποιου ή και στο παρελθόν κάποιου. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Το μυστήριο που κρύβεται. Ναι, ναι. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να πω ότι εντάξει λίγο... πολύ ωραία το θέσατε. Για εμάς είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Ναι. Για εμάς είναι κάτι που είτε που μπορεί να διαβαστεί, είτε που μπορεί να αλλάξει, είτε που μπορεί να διαγνωστεί, είτε κάτι που μπορεί να δείξει. Οπότε... τον DNA και η μοριακή βιολογία, τέλος πάντων, αυτό εξυπηρετούν. Ναι. Και όντως έκανε το μέσα στην επιστημονική κοινότητα. Στη φύση βέβαια το DNA είναι αυτό που καθορίζει την αρχή και το τέλος. Την αρχή και το τέλος. Είναι αλήθεια. Ναι, αλλά ξέρεις, έχει λύσει και προβλήματα πολλά, έχει λύσει τα χέρια πολλών επιστημόνων ή πολλών επαγγελματιών, όχι μόνο ακόμα, δηλαδή να πούμε το πιο απλό, και των αστυνομικών για τις διάφορες διερευνήσεις που κάνουν, ναι, των γιατρών. Γιατί είπα, μας
μακριά πρόσφατα, δυστυχώς, με την τραγική ιστορία στα Τέμπη. Μάλιστα. Που μόνο πρέπει να χρησιμοποιήσουν και τον DNA για να βρουν την ταυτότητα, το θύμα του. Έτσι ακριβώς. Η δικανική γενετική είναι κάτι το οποίο σίγουρα, ενώ και η Κύπρος σαν κράτος έχει και χρειάζεται, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φτάνει να αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί και θα κάνω εδώ την καταγγελία μου ως βιολόγος. Δεν υπάρχει η μέθοδος του DNA. Η φράση είναι λάθος. Η λέξη μέθοδος. Με τη μέθοδο ταυτοποιήθηκαν, λέει. Με τη μέθοδο του DNA. Αυτό είναι λάθος. Πώς πρέπει να το λέμε. Ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA. Μέσω DNA. Αθηνά, θυμάστε το διορθώσουμε αυτό. Ναι, γιατί νομίζω όλοι οι συνάδελφοι. Μετά παραπέμπει στο ότι το DNA είναι κάποιο είδους μέθοδος. Να το αναφέρουμε αυτό στο Γιάννη τον Νικολάου, που είναι πολύ ευαίσθητος σε θέματα γλώσσας, για να δώσει οδηγίες στους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους όλους. Πάθαμε κάτι καινούργιο όλοι. Ναι. Για να οριστεί η μέρα, Διεθνής ημέρα DNA, ακριβώς δηλώνει και τη σημαντικότητα. Τι έγινε. Στις 25 Απριλίου του 1953, κάποιοι έτσι διάσημοι πλέον στα δικά μας συνάφια, ο James Watson, ο Francis Crick, ο Maurice Wilkins και η Rosalind Franklin, αλλά και συνεργάτες τους, δημοσίευσαν σε ένα από τα πλέον έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, στο Nature, τη δομή του DNA, του χημικού μορίου. Από τότε, από το 1953. Ναι. Υπάρχει μεγάλη ιστορία για το συγκεκριμένο θέμα, διότι άλλαξε άρδιν την κατεύθυνση της βιολογίας, αλλά και άλλων επιστημών την εποχή εκείνη. Είχε γίνει στο Cambridge. Οι φήμες λένε ότι μετά από αυτή την ανακάλυψη ήπια μια μπύρα στο Eagle Pub, το οποίο έχω πάει, υπάρχει και εδώ. Και η καπέλα. Τουριστικό attraction. Όμως μετά ακολούθησε μια ραγδαία, για την εποχή ραγδαία εξέλιξη, φτάνοντας στη δεκαετία του 90. Ναι, εκεί αρχές της δεκαετίας του 90. Αφού γνωρίζαμε πλέον ότι το DNA έχει αυτή τη δομή τη συγκεκριμένη, μιας δίκλωνης έλικας. Ναι. Πες το ξανά. Μιας δίκλωνης έλικας. Πες μας το τώρα και με πιο, και πιο απλά λόγια. Σκεφτείτε δύο. Πάρτε ένα χαρτί. Ναι. Και στρίψετε το χέρι σας αριστερό, αριστερά, και το δεξί δεξιά, και θα σκεφτείτε κάτι. Μάλιστα. Αυτό το σχήμα είναι, αυτό είναι μια έλικα. Οπότε τα άκρα του χαρτιού είναι η βάση του DNA, που είναι αυτό που καθορίζει το τι λέει. Και συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόν. Οπότε αυτό που είχε σημασία ήταν ότι ανακαλύφθηκε αυτή η δομή, άρα ξαφνικά απελευθερώθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είχε να κάνει με την τεχνική αξιοποίηση της. Άρα μετά φτάσαμε στο να χαρτογραφήσουμε τον DNA. Πολλοί επιστήμονες πια δούλεψαν μέχρι αυτή το 2003, όπου έγινε η αποκωδικοποίηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος. Ναι. Που ήταν κάτι το οποίο άλλαξε, έβαλε σε ένα εντελώς καινούργιο επίπεδο. Δηλαδή από το 2003 μέχρι το 2023 τρέχουμε με ηλικιώδη ταχύτητα. Υπάρχουν συνεχώς εξελίξεις. Ναι, και έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Γιατί οι εφαρμογές είναι περισσότερες. Ναι. Να πάρουμε ένα προς ένα. Δηλαδή εδώ στην Κύπρο υπάρχουμε, λέμε, που 100 γενιές. Που 7 γενιές λέει. Εγώ λέω 100 εδώ στην Κύπρο. Εντάξει, αλλά λένε ότι ο κάθε άνθρωπος πάει πίσω 7 γενιές. 7 γενιές. Ναι, αλλά σύμφωνα τώρα. Το λένε οι γιαγιάδες μας, έλεγαν να σου μοιάζει το μωρό. Πάει πολύ πιο πίσω τώρα. Οι αρχαίοι μόνο έκαναν observational studies που λέμε. Παρατηρούσαν. Το 7 δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Πρέπει να ήταν πειραματικό. Έχει βάση δηλαδή. Το 7 λένε ότι έτσι κι αλλιώς είναι μαγικός αριθμός, γιατί έχει να κάνει πολλά. Ναι, αλλά τώρα δεν πάμε μόνο 7 γενιές πίσω. Πάμε πολύ περισσότερες πίσω. Κάποιος ο οποίος θέλει, για παράδειγμα, η κυρία Βιολάρη εδώ. Δεν είναι που στον Ασκά μπορεί να γεννήθηκε, να έκανε. Ναι, γεννήθηκε στον Ασκά, αλλά τέλος πάντων έχω καταγωγή. Τέλος πάντων, η καταγωγή της λέει είναι από τον Ασκά. Σίγουρα όμως δεν είναι από τον Ασκά. Εντάξει, δεν μπορούν όλοι να είναι Λεμεσάνοι. Σωστό, δεν... όπως είσαι εσύ, ας πούμε, που τον Άγιον Αθανάσιο. Π.χ. αλλά ή Λιμπιανός, όπως είμαι εγώ.
κάπου προερχόμαστε, σωστά. Μπορεί μέσω του DNA να αποδείξω, ας πούμε, ότι εγώ δεν ξέρω τώρα από ποια χώρα να πω, να μην παρεξηγηθώ. Τι με βλέπεις, κύριε Βιώτα, ποια χώρα θα με κουβες. Θα ήθελες. Όχι, δεν θα ήθελα, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί χώρα, γιατί να μην πω, ας πούμε, αφού είσαι γαλανομάτης, ότι μπορεί να, είναι, να έχεις λίγη καταγωγή μου κάποιους Φράγκους που ήταν στην Κύπρο πριν κάποιες εκατονταετίες. Ναι, εντάξει, σωστό. Έτσι πάει. Ναι, πρέπει κάποιο. Πρέπει να σκεφτούμε ποιος ήταν πρώτος, το αυγόνι ή η κότα. Οπότε ναι, για να ναι, είναι ναι, οι γονείς στα λίμπια, ποιος ήρθε πριν, πριν από αυτόν ποιος ήταν, πριν από αυτόν ποιος ήταν. Οπότε πηγαίνοντας 7 γενιές ή 100 γενιές πίσω, καταλήγουμε κάπου, ως συνήθως καταλήγουμε στην Αφρική. Οπότε εάν υπάρχει... Περισσότεροι από την Κύπρο είναι, ότι είναι από την Αφρική. Ποσοστιαία τώρα μιλούμε. Εντάξει, έχουμε πολύ δυνατόν το αφρικανικό στίγμα, τέλος πάντων, που δεν είναι καθόλου περίεργο, διότι φαίνεται ότι η Κύπρος επικίστηκε πρώτα από την γειτονιά. Εντάξει, μετά υπάρχουν ιστορικά γεγονότα που μιλούν για πώς οι Αχαιοί, τέλος πάντων, ήρθαν στην Κύπρο. Αυτά είναι ιστορική σημασία περισσότερο. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο στα θέματα ιατρικής σημασίας. Μάλιστα. Που έχουν να κάνουν με την υγεία του κόσμου σήμερα και που αν αυτή η μέθοδος DNA με τις μελέτες που κάνετε έδωσε και νέα εργαλεία στους γιατρούς μας να αντιμετωπίσουν ασθένειες. Και ξέρω ότι εσείς προσωπικά ασχοληθήκατε με θέματα νεφρών. Ασχολούμαι με κληρονομικές νεφροπάθειες, σπάνιες. Ναι. Ποια είναι η σημασία, και εδώ είναι η ώρα να πω κάτι για τη βιοτράπεζα. Η βιοτράπεζα που είναι ένα βιοαποθετήριο, ένας χώρος όπου αποθηκεύουμε δείγματα και δεδομένα, δηλαδή DNA, ούρα και ξέρω εγώ, μια κλινική αξιολόγηση. Αυτά τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε μετά για να καταλήξουμε σε κάποια θέματα όπως αυτά συμπεράσματα, που είπαμε. Ναι, συμπεράσματα. Mm-hmm. Χρειάζεται όμως ένα ανέναυσμα. Χρειάζεται, πρέπει να βρούμε το κενό, την αφόρμηση. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το οποίο ψάχνουμε δηλαδή. Μάλιστα. Χρειάζεται μια υπόθεση. Mm-hmm. Οπότε μιλώντας για το δικό μου project, το δικό μου πόνημα, όπου είναι μια πολύ σπάνια νόσος ανά το παγκόσμιο, 600 ασθενείς βρέθηκαν στον κόσμο. Αλήθεια. Όλο. Οι 150 είναι στην Κύπρο. Μα σοβαρά. Ναι. Που έχουν, είχε να κάνει με τα νεφρά. Μπορούμε να βάλουμε. Το ένα τέταρτο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για να το σκεφτούμε. Και απλά, σε συγκεκριμένη περιοχή της Κύπρου ή όχι. Είναι σε ένα διαμέρισμα. Ναι. Σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα. Το σημαντικό τι είναι, ότι ναι, μεν ήταν τόσοι, αλλά ήταν έναν. Ήταν τόσο δύσκολο τεχνικά να βρούμε τι έφταιγε στον DNA τους, που στο τέλος ανέλαβαν κάποιοι που είναι πολύ δυνατοί στον τομέα, αυτό, το βρήκαν και από εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία για εξέβρεση φαρμάκου, δηλαδή αγωγής, η οποία θα μπορούσε να καθυστερήσει την νόσο. Οπότε, ο ήδης είναι παγκοσμίως. Φυσικά από την Κύπρια ασθενής είναι μπροστά, είναι οι πρώτοι που θα έρθουν σε επαφή με αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το καλό της βιοτράπεζας. Βοήθησε, ότι... ήδη είναι σε εξέλιξη σε... Έχουμε ήδη κάνει... Και βοήθησε όντως τους ασθενείς. Ναι, έχουμε... Για ποια ασθενή πολύ μιλάμε. Για νεφρικές ασθενείς. Είναι μια ασθενή, αλλά μια σπάνια. Είναι μια Μακουάν. Πάρα πολύ σύνθετη βιολογικά νόσος. Και παγκοσμίως έχει 600 και 150 στην Κύπρο. Ναι. Φοβερό. Φοβερό, πραγματικά. Άρα τι μπορεί να φταίει. Κάτι εδώ συγκεκριμένα. Ναι, το νερό. Το νερό. Λένε ότι τα νεφρά έχει να κάνει το νερό. Ξέρω εγώ ότι. Ο αέρας μετακινείται. Κανένα χόρτο που τρώμε. Τι φταίει. Πρώτο, υπάρχουν σαφώς πολύ περισσότεροι, αλλά δεν το σύμβραμε στο παγκόσμιο. Ναι. Γιατί στην Κύπρο αυτή η νόσος είχε διαγνωστεί, της έβαλε ένα όνομα ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν αυτήν την νόσο ήδη από τη δεκαετία του 90. Μάλιστα. Όπου ένας νεφρολόγος στην ΠΑΦΟ, ο δόκτωρ Χριστόφορος Σταύρου, βλέποντας αυτούς τους ασθενείς, είδε ότι είχαν κάτι κοινό που δεν τέριαζε με κάτι. Οπότε σε συνεργασία μου και με τον δόκτωρ Αλκιντιερίδη και με τον δόκτωρ Κωνσταντίνο Δέλτα,
το Διευθυντή της Βιοτράπεζας, ουσιαστικά έβαλα έναν όνομα. Από εκεί ξεκίνησε μια βιβλιογραφία. Τη βιβλιογραφία την έπιασαν άλλοι. Και ούτω καθεξής. Οπότε. Απλώς πρωτοχωρήσαμε στην Κύπρο για να το εντοπίσουμε το πρόβλημα. Το δύσκολο εδώ είναι η διάγνωση. Είναι πολύ δύσκολο να τη διαγνώσεις. Ναι. Δηλαδή, ένας ασθενής θα πάει στον γιατρό μια μέρα και η κρεατινίνη του θα είναι στα ύψη. Αυτό σημαίνει ότι η νεφρική του λειτουργία. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχει μειωθεί. Μπορεί να μην την έλεξε ποτέ. Δεν ναι. έχει, να μην έχει λόγο να την ελέγξει. Εσύ πάει να κάνει την κρατηνή σου, α πούμε. Όταν κάνει γενικέ αναλύσει, κανονικά δεν πάει όλο ο κόσμο. Αν δεν σα την βάλει ο γιατρό, να ζητάτε την κρατηνή, είναι έτσι. Ναι. Κάτι που μα δείχνει αμέσω αν είναι νεφροί, λειτουργούν σωστά. Λειτουργούν κανονικά. Οπότε ναι, οδήγησε τώρα στο. Απλά είχαμε εμεί. Πριν από μένα, σαφώ, τη διάβγεια να σκεφτούν ότι πρέπει να κάτσω να καταγράψω. Αυτό που βλέπω και κλινικά και μοριακά, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα που ήρθε από το 98, το 2013 βρέθηκε η μετάλλαξη και το 24 υπολογίζουμε να πάμε σε κλινική μελέτη για πρώτη φορά, που είναι πολύ εντυπωσιακό για την Κύπρο, διότι είναι χρόνια ασθενής. Είναι κόσμος ο οποίος έχει χρόνια. Έχουμε παρόμοιες εμπειρίες, παρόμοιες έρευνες για άλλες ασθένειες που εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου. Ναι, εντάξει. Είναι για έναν γενετιστή στην Κύπρο, η ερώτηση είναι η κλασική από πού είσαι. Το από που είσαι. Αλήθεια, σου έλεγα, συγγνώμη που το διακόπτω, αλλά και εκτός αέρα, ότι μου είχε κάνει εντύπωση πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήταν ο γιος μου έφηβος και είχαμε ένα προβληματάκι και πήγαμε σε αρκετούς γιατρούς, καταλήξαμε σε νευρολόγο και η ερώτηση του ήταν, είσαι από το τάδε χωριό, μας είπε και το χωριό. Και εκπαλλαγήκαμε που πραγματικά ήταν η καταγωγή αυτή και μας είπε ότι ήταν ένα μικρό πρόβλημα, το οποίο εντοπίζεται σε αυτήν την περιοχή και έτσι μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αν ήταν εδώ ο καθηγητής Δέλτα, θα σας έλεγε για το γενετικό χάρτη των Κυπρίων, ο οποίος ισχύει. Δηλαδή υπάρχει ένα κλάστερ, ένα μάζεμα τέλος πάντων, μια ομαδοποίηση συγκεκριμένων ασθενειών, που συνήθως οφείλονται και στο ίδιο γενετικό λάθος σε συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το πώς ήταν η Κυπριακή κοινωνία πριν μερικά χρόνια, δηλαδή ήταν πιο λογικό να παντρευτεί κάποιος και να τεκνοποιήσει στην περιοχή του, στο χωριό του. Με την γειτόνισσα, με το χωριό δίπλα, παρά με κάποιο ξενοχωρίτη. Άρα έτσι κάπου μένει. Ναι. Που αυτό είναι και ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται πολύ σε τέτοια, όπως λέμε. Μην ξεχνάμε ότι μεσολάβησε η εισβολή που διασκορπίστηκε ο κόσμος. Οπότε. Ναι, υπήρξε μια. Ανακατεύτηκε η τράπουλα πάλι. Mm-hmm. Αλλά μπορούμε να ανοιχνεύσουμε. Από την καταγωγή κάποιον, ναι. Το καταγωγή θα το χρησιμοποιούσα, αλλά το από πού προέρχεται. Γεωγραφικά. Δηλαδή ότι προέρχεται, είναι ένας μακρινός απόγονος κάποιων οικογενειών που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Ναι. Αυτό έχει τεράστια σημασία σε κάτι που ονομάζεται genetic counseling, γενετική συμβουλευτική. Ναι. Το οποίο δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε, δεν γνωρίζουν πολύ πέραν. Από εμάς. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να ήταν. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Θα έπρεπε να ήταν το πρώτο πράγμα που λέει. Διότι τι είναι η γενετική συμβουλευτική, είναι ο τρόπος που επιστημονικά μπορούμε να δώσουμε ένα αποτέλεσμα που βρίσκουμε στον DNA, έτσι ώστε ο δέχτης να πάρει σωστές αποφάσεις. Άρα πρέπει να δώσουμε ένα παράδειγμα. Εάν υπάρχει μια μετάλλαξη σε ένα γονίδιο, άρα αυτό σημαίνει ότι παράγεται μία ελαττωματική πρωτεΐνη, άρα μπορεί να έχουμε νόσο, το οποίο βρίσκουμε γενετικά, η γενετική συμβουλευτική θα εξηγήσει το αποτέλεσμα σε αυτόν που το έχει και θα το βοηθήσει το άτομο αυτό να πάρει κάποιες αποφάσεις για το τι μπορεί να κάνει. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχουν θεραπευτικές επιλογές, κάποια επιλογή για θεραπεία ή για κάποια παρέμβαση. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λειτουργά προληπτικά. Ναι, διότι το λέω τούτο διότι με ρωτούν συχνά για αυτά τα τεστ που στέλνουν στο εξωτερικό για να τους πούν από πού. Ναι, αυτό πόσο.
είναι όντως αληθινό, αξιόπιστο. Είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι. Δεν είναι ότι είναι. Εντάξει, και βγάζει, ας πούμε, τόσα σε από την τάδε Ρουμανία, τόσο από τη Σουηδία. Τόσο... Εντάξει, κάποια πολύ γενικά τα αποτελέσματα του. Ναι. Αλλά σε άλλα συγκεκριμένα. Το μόνο, που, το μόνο θέμα εδώ είναι ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο πού δίνουμε αυτά τα δεδομένα. Διότι ξαφνικά η εταιρεία αυτή έχει τον DNA μας, το οποίο μπορεί να πουλήσει σαν δεδομένα. Άρα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να θέλαμε. Σωστό. Να είμαστε προσεκτικοί όταν διαβάζουμε αυτά που γράφουν στις οδηγίες και στις συμφωνίες. Εδώ στην Κύπρο έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Παρόλο που το δικό μας εργαστήριο έχει δημοσιεύσει σε αυτό το θέμα, στην καταγωγή των Κυπρίων, εν τούτης δεν γίνεται, δεν συνηθίζουμε να το κάνουμε σαν τεστ. Αλλά εντάξει, πολλές φορές συζητούμε πόσον, ξέρω εγώ, λεμεσανός είμαι. Ναι. Είμαι 100%. Πώς νιώθω κανένας. Χρειάζεται να δείξω στον DNA μου αυτό το πράγμα. Συμμετέχω στην παρέλαση, την καναβαλίστηκα, είμαι πάντα πρώτος. Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν και τα κοινωνικοπολιτικά... Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, δηλαδή πόσο τον DNA και πόσο η κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση στην ζωή ενός ατόμου επηρεάζουν την προσωπικότητά του, την εξέλιξή του κλπ. Πάρα πολύ. Το περιβάλλον είναι κάτι το οποίο θεωρούμε καθοριστικό. Όχι μόνο... ξέρω εγώ το τι τρώω ή αν καπνίζω ή αν πίνω, αλλά το στρες πλέον έχει δείξει επιστημονικά όπως επηρεάζει δραματικά. Εντάξει, να ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό που λέει η Αθήνα. Βλέπουμε, ας πούμε, κάποιους γονιούς, βάζω ένα γενικό τώρα παράδειγμα, να είναι καλή, τιμή κτλ. Και βλέπουμε ένα παιδί, ενώ το προσπαθήσαν και να το μεγαλώσουν σωστά, είναι τελείως αντίθετο. Κακό, κλέφτης, απατεώνας και πάει λέγοντας. Εδώ έχει να κάνει με τον DNA. Πώς δεν πήρε. Ναι, ακριβώς. Κάπου δεν πήρε, πήρε. Μια πάρα πολύ σύνθετη ερώτηση. Και θα ήταν καλό να είχαμε και αναπτυξιακούς ψυχολόγους εδώ για αυτό το θέμα. Αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των πραγμάτων καθορίζεται από τον DNA, από την γενετική βεβαίως. Για μια άλλη ασθένεια η οποία παρά τις ιατρικές εξελίξεις, επιστημονικές εξελίξεις, ταλαιπωρεί και πάρα πολύ κόσμο και ένας αριθμός ακόμα φεύγει από τη ζωή λόγω του καρκίνου. Έχουμε το DNA πόσο βοήθησε και πόσο μπορεί ακόμα να βοηθήσει. Να πούμε ότι ο καρκίνος δεν είναι ένα πράγμα, κάτι που μπορεί να περιγραφεί ως μονάδα. Ναι. Καρκίνος είναι ένα σύνολο διαδικασιών στα κύτταρα τα οποία τα οδηγούν, οι οποίες διαδικασίες τα οδηγούν στο να διαιρούνται χωρίς έλεγχο και στο τέλος να σκοτώνουν το ξενιστή τους, αυτόν από τον οποίο παίρνουν όλα αυτά τα θρεπτικά που χρειάζονται για να μεγαλώνουν. Επομένως, κάποια πράγματα είναι κοινά, ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα βάζουμε, δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Υπάρχουν σαφώς φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται και είναι και διαθέσιμα και στην Κύπρο που θεραπείες για διάφορους τύπους καρκίνου. Ακόμη και κάποια έτσι, πολύ έτσι καινούργια. Ακριβώς είναι αυτό που λέει η Αθήνα. Έχει πάρα πολλές ασθένειες οι οποίες λέμε είναι κληρονομικές. Αν η ερώτηση είναι αν θα θεραπεύσουμε τον καρκίνο. Όχι, βάζω πιο γενικά. Λέμε ότι είναι κληρονομικό. Ξέρουμε, οποιοδήποτε καρκίνο, υπάρχουν καρκίνοι, υπάρχουν καρδιοπάθειες. Υπάρχουν καρδιοπάθειες. Πάρα πολλές και άλλες ασθένειες. Αφού γνωρίζει κάποιο εκ των προτέρων ότι είναι κληρονομικό, δεν μπορεί μέσω πάντα του DNA, μιλούμε τώρα, έτσι. Τι θα έκανε. Να λειτουργήσει με κάποιο φάρμακο προληπτικά. Όχι φάρμακο, με... Φάρμακο, πώς θα το ονομάσει κάποιος. Μπορεί να το ονομάζει βιταμίνη, ξέρω. Ωραία. Ας γίνουμε... Ή τρόπος ζωής. Που θα έπρεπε έτσι για να κάνουμε χωρίς να ξέρουμε. Ναι, γενικό. Ας γίνουμε έτσι όλοι οι επιστήμονες για ένα λεπτό. Όχι, επιστήμονες δεν μπορούμε να γίνουμε. Όχι, να βοηθήσω. Όχι, αρέσει και μου να γίνω για ένα λεπτό. Ποιο είναι το πριν. Ποιο είναι το πριν. Από πριν. Πριν γεννηθεί. Όχι. Πριν, από την... Μόλις γεννηθεί. Ναι.
Άρα για να αλλάξω κάτι. Γιατί ήδη το έχει κουβαλήσει. Άρα το έχει από τη μήτρα. Ενώ από το που είναι στην κύηση. Άρα αυτό που προτείνεται είναι ουσιαστικά να ξεφορτωθούμε την αλλαγή, να την αλλάξουμε, να την βάλουμε. Ασθένειας. Να το κάνουμε. Ναι, το DNA σε εκείνο το σημείο έχει ένα λάθος. Να πάμε να το διορθώσουμε. Μπράβο. Στοχευμένα. Ναι. Μάλιστα. Αυτό που είναι η θεραπεία γονιδίου. Τώρα είναι και πριν ήταν, αλλά τώρα έχουμε άλλα tools, άλλα εργαλεία, όπου μια μέρα θα είναι πραγματικότητα. Όμως, πώς επηρεάζει τη ζωή κάποιου. Δηλαδή, αν στα 50 ναι. θα, ξέρω εγώ, ξέρει ότι θα έχει αριθμίες αυτόν το άτομο, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί να τις έχει, αφού μπορούμε να το διορθώσουμε. Ωραία, αν μπορούμε να κάνουμε πρόγνωση σωστή, που αυτό, για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να μελετήσουμε αρκετούς ασθενείς που έχουν αυτό το συγκεκριμένο, αυτή τη συγκεκριμένη νόσο από τα 0 στα 50 τους, για να ανακαλύψουμε ποια είναι η πρόοδος της νόσου. Ναι. Πολύ απλό. 50 χρόνια μελέτη. Για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι προγνωστικό. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Γιατί να μην το κάνουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά μας. Δηλαδή θέλω να. Ναι, κατάλαβα που οδηγάστηκε η συζήτηση. Δεν είναι. Το αποτέλεσμα κάποιες φορές δεν είναι άμεσο. Εντάξει, σωστό. Και δεν μπορεί να είναι άμεσο. Εδώ είμαστε λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι σήμερα φιλοξενούμε τον δόκτορα Γρηγόρη Πάπα Γρηγορίου. Μιλάμε για το DNA και τις ριζικές αλλαγές που έκαμε στη ζωή μας, που έκαμε στην επιστήμη, που έκαμε στις ανακαλύψεις του ανθρώπου, αυτή η ανακάλυψη του DNA και η χρήση του και η ολοένα, η εξέλιξή του συνεχώς. Δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε και τέλειωσε, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται συνέχεια και μας δίνει ολοένα και περισσότερες δυνατότητες. Έτσι και είναι. Δεν ξέρει ο τέλος του δρόμου, έτσι. Υπάρχει τέλος. Πρέπει να απαντώσω σωστά. Σαν ένα χημικό μόριο, σαν ένα βιοχημικό μόριο, αυτό είναι. Αυτό που μας δίνει όμως, το τι συνεχίζουμε, πώς συνεχίζουμε, το κατανοούμε. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Κατανοώντας κάτι, μπορείς να το διορθώσεις. Άρα, ναι. Να σας διακόψω να πω ότι μπορούν, αν θέλουν, έχουμε χρόνο, ακροατές μας να υποβάλουν κάποια ερωτήματα, να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 77 77 1001, είτε να μας στείλουν γραπτό μήνυμα στο 2033, είτε στην εφαρμογή Viper στο 99 99 19 48. Και όταν λέμε ταυτοποιήθηκε, όχι με τη μέθοδο, γιατί είναι λάθος. Κράτα το, επειδή έχεις να κάνει με την ερώτηση που κάνεις προηγουμένως, ναι. Για να το συμπληρώσουμε. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον μπορεί όμως σε λάθος χέρια ή σε λάθος μυαλό, γιατί συνήθως το μυαλό είναι λάθος, όχι τα χέρια, μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά αυτή η ανακάλυψη σε βάρος της ανθρωπότητας, του ανθρώπου ή της υγείας του. Αλλά με υπόψη και τις ταινίες που βλέπουμε. Ναι, αυτό έχω υπόψη μου. Εντάξει, η ανακάλυψη για την οποία ήρθε εδώ σήμερα είναι η δομή του DNA, η δίκλωνη έλικα, αυτό πλέον δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να εγκαταλειφθεί, αλλά φυσικά, γιατί όχι. Δεν μπορούσε. Και με το νερό πνίγεσαι. Άρα εκεί μπαίνει η ηθική πλέον του επιστήμου. Ναι, θέλετε να συζητήσουμε για την ηθική. Να ακούσουμε, βάρτε τα ακουστικά σας και οι δύο, για να ακούσουμε κάποιον ακροατή που είναι εδώ και να μιλήσουμε για την βιοηθική. Παρακαλώ, όχι, έκλεισε γραμμή. Την ελευθερώνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας. Λοιπόν, για να πούμε τι ακριβώς σημαίνει η βιοηθική. Τι ακριβώς σημαίνει η βιοηθική. Επανέρχεται ο ακροατής. Μπορώ να το. Εδώ παρακαλώ. Αθηνά μου. Χαίρετε. Θα σας δώσω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για αυτήν την εκπομπή. Να είστε καλά. Διότι ακούμε πράγματα που πρώτη φορά τα ακούμε. DNA σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και όταν έχετε έναν επιστήμονα εκεί που είναι η δουλειά του, να έχετε υπόψη ότι ο κόσμος το χειροκροτεί. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά είναι τόσο καθαρός στις σκέψεις του, έτσι. Που μας διαφωτίζει πάρα πολύ. Να, έτσι για να το επαναλάβουμε και τους ακροατές που τώρα έχουν συνδεθεί, είναι ο δόκτωρ Γρηγόρης Παπαγρηγορίου. Παπαγρηγορίου, ναι. Και όντως μιλάμε τρόπο που κατανοητό, ναι, ναι. Και καταλαβαίνει και ο κάθε απλός άνθρωπος τι θέλει να πει. Ναι.
Αυτό ήθελα να μου διακρατήσει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, είναι εδώ που μπαίνει και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης, δηλαδή να δώσει βήμα σε αυτούς τους επιστήμονες για να εξηγήσουν και στον απλό άνθρωπο. Εμείς πρέπει να υποσχεθούμε στους ακροατές, επειδή υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Είναι η ίδια μας ζωή, ας πούμε. Και πολλές παράμετροι. Ακριβώς. Ότι δεν θα περιμένουμε την παγκόσμια ημέρα DNA, θα σας φωνάζουμε πιο συχνά. Έτσι, έτσι το έχουμε κάνει. Έχουμε φωνάξει και τον κύριο Δέλτα με άλλα θέματα, ναι. Εδώ παρακαλώ να ακούσουμε. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Συγχαρητήρια και από μένα για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα να μάθω κατά πόσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε προσωπικά με τον γιατρό για κάτι προσωπικό που μας απασχολεί. Καταρχήν δεν είμαι γιατρός. Είναι επιστήμονας. Είναι βιολόγος. Βιολόγος. Μοριακός, ναι. Βιολόγος. Αν έχει να κάτι. Αλλά μπορείτε να πάρετε στη βιοτράπεζα στο 2289-2815. Όπου και η Άννα που απαντά τηλέφωνο θα σας βοηθήσει αμέσως. Και αν πρέπει να μιλήσει ή και με τον κύριο Παγριωρίου ή κάποιον άλλο, θα σας δώσει. Ναι, ναι, σίγουρα θα. Το έχετε γράψει, είναι 22 89 28 15. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ένα μήνυμα έχει έρθει εδώ που λέει τι γνωρίζει ο καλεσμένος σας για το σύνδρομα Τζούπερτ, έτσι λέγεται. Τζούπερτ. Νεφρονοφθήση, γονιδιακή μετάλλαξη του N1H1. Είναι γνώστης ο ακροατής για να τα γράφει με αυτόν τον τρόπο. Τι γνωρίζω, εντάξει, θα με εξετάσετε αν το ξέρω. Όχι, αν τι είναι η ερώτηση όμως. Έχει διαγνωστεί. Προφανώς κάποιος δικός του έχει διαγνωστεί με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο λίγες περιπτώσεις νεφρονοθήσεις ξέρουμε. Δεν είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Όχι. Όχι. Είναι άλλο αυτό. Όχι. Είναι μια υπολοιπόμενη νόσος η οποία ουσιαστικά βλάπτει τον νεφρό, το σημείο όπου ο νεφρός φιλτράρει το νερό, το παίρνει πίσω. Το επαναρροφά, το λεγόμενο σωληνάριο. Οπότε έχουμε μια βλάβη εκεί, η οποία μπορεί να προκαλέσει είτε κύστη στο νεφρό, μπορεί συμπτώματα στα μάτια, στην ακοή, εξαρτάται από το... Αλλά αν ο ακροατής θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο που είπαμε, 2289-2815, και να το πει είναι, ενδεχομένως να, αν θέλει να κάνει κάτι περισσότερο, ναι, ερώτηση είναι κάτι περισσότερο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε για τη βιοηθική. Μάλιστα. Έτσι να γνωρίσουμε κάτι περισσότερο, τι ακριβώς είναι και σε τι βοηθά τη δική σας την επιστήμη. Η βιοηθική, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι έτσι ένα θέμα που συζητάτε πολύ, έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται ένα άτομο τη χρήση των δεδομένων που μπορεί να παράξει ο ίδιος, τα οποία μπορεί να είναι κλινικά δεδομένα ή να είναι γενετικά δεδομένα κλπ. Οπότε η βιοηθική έρχεται να προστατεύσει τον εθελοντή ή τον ασθενή. Ναι. Όχι μόνο σε επίπεδο GDPR λέμε, αλλά σε επίπεδο αντίληψης. Πρέπει να καταλαβαίνει ο άλλος, να κατανοεί, είναι επιστημονική, να συγκαταθέτει, να δίνει τη συγκατάθεση του για να κάνει κάτι που έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα. Για είναι επιστήμη η βιοηθική. Είναι... ναι, πλέον είναι θεωρείται... ξεχωριστή, αλλά ναι, πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Συγγνώμη, αλλά αυτή η ερώτηση. Όχι, δεν είναι μόνο προσωπική, αλλά είναι, θα το πω. Όχι, ρωτάτε με. Ναι. Και δεν έχει καμία σχέση με το θέμα μας και δεν αντιλαμβάνομαι τι σχέση μπορεί να έχει η θρησκεία τώρα με την επιστήμη που μιλάμε. Είμαι άγκωνας παπά. Ναι, ρωτάω ακροατής ή ακροάτρια αν πιστεύεις στο Θεό. Αυτό θα απαντήσω. Ναι, δηλαδή δεν μιλάμε, μιλάμε για επιστήμη. Για όνομα. Ας μην το παίρνουμε έτσι. Ναι. Σίγουρα το θέμα δεν είναι ότι το ένα απορρίπτει το άλλο. Για όνομα του Θεού. Αλλά το ότι συμπληρώνει. Mm-hmm. Ωραία, πάμε να ακούσουμε εδώ παρακαλώ τα ακουστικά μας να βάλουμε. Ναι, παρακαλώ.
Κυρία Θηνά, κύριε Χριστούδουλε, σας χαιρετώ, χαιρετώ και τον καλεσμένο γεια σας. Γεια σας. Πραγματικά, εγώ είμαι ένας αδαής πολίτης και κάθομαι σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι το DNA. Από αυτόν έχουν ανακαλυφθεί αγνοούμενοι από τον πόλεμο. Mm. Από αυτόν έχουν εξεχνιαστεί εγκλήματα, φόνοι και όχι μόνο. Και πραγματικά, σκέφτομαι έτσι στη στιγμή και λέω πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέμε το DNA. Πραγματικά, και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής μας. Είναι όντως και πολλά εγκλήματα που αναφέρθηκε σε αυτά ο ακροατής θα έμεναν ανεξιχνίαστα και αγνοούμενοι μας δεν θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν ύστερα από τόσα χρόνια. Και πάμε παίρνοντας το ένα βήμα πιο κάτω, διάγνωση ασθενειών πλέον. Τον DNA έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Που δεν μένει μόνο στη διάγνωση, αλλά βοηθά και στην αποθεραπεία συνέχεια, γιατί βοηθά άλλους επιστήμονες να παράξουν φάρμακα. Όταν κάποιος γνωρίζει την ευλάβη, ίσως να είναι ευκολότερο για τον επιστήμονα, για εκείνον, να κάνει αυτό που λέμε εξατομικευμένη θεραπεία, το οποίο θα είναι κάτι που θα έχουμε στο μέλλον. Δηλαδή, αναλόγως του DNA σου, ανάλογη θεραπεία. Έτσι η θεραπεία θα είναι αποδοτική. Μάλιστα. Είναι πραγματικά ενδιαφέροντα θέματα. Ναι. Υπάρχει άλλο ερώτημα, Χριστοδούλε? Υπάρχει μια, εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή, λέει, η ιατρική μέχρι σήμερα παρέθεση πριν τη βιοειθική ήταν βιοανήθικη. Ποια ήταν η ανάγκη δημιουργίας αυτού του κλάδου? Δεν αρκούσε μια σχετική νομοθεσία? Εντάξει, πέραν του... της βιοανήθικης ως λέξη. Από τον 644. Αυτό το θέμα είναι κάτι πολύ βαθύ και έχει να κάνει με την ίδια τη δική μας ύπαρξη ως άνθρωποι, ως όντα τα οποία ανήκουμε σε έναν κράτος, έχουμε δικαιώματα και ούτω καθεξής. Φυσικά και υπάρχουν νομοθεσίες. Στην Κύπρο υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, η οποία λειτουργεί με διορισμό από το Υπουργείο, από το μέσο του Υπουργείου Υγείας, και η οποία εξετάζει οποιοδήποτε project, οποιοδήποτε πρόγραμμα τέλος πάντων θέλουμε εμείς να πραγματοποιήσουμε. Πρέπει να δουν εάν εμείς ως ερευνητές εξηγούμε ακριβώς το τι θα κάνει κάποιος συμμετέχοντας σε μια έρευνα. Μάλιστα. Που θα έρθει, τι θα κάνει, τι θα συμβεί, τι δεδομένα θα παραχθούν, που θα τα φυλάξουμε τα δεδομένα, αν είναι ασφαλή. Και επειδή η έννοια της βιοτράπεζας είναι και το μοίρασμα, το να δίνει σε άλλους ερευνητές και στην Κύπρο και στο εξωτερικό δείγματα και δεδομένα, πρέπει να φαίνεται εκεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό και τι δεδομένα προσωπικά ή μη θα δίδονται ή όχι. Άρα είναι ένα συμβόλαιο που κάνεις με τον ερευνητή, με αυτόν που τρέχει το πρόγραμμα. Να το πάρω αλλιώς για το κατανοήσουν και ο ακροατής μας. Είναι όπως τα προσωπικά δεδομένα πάντα υπήρχαν. Δεν είναι κάτι που τον ανακάλυψα σήμερα. Είναι προέκταση των προσωπικών δεδομένων. Σήμερα έχει θεσμοθετηθεί για να είναι ελεγμένο, για να προστατεύονται. Με τον ίδιο τρόπο είναι και η βιοειθική. Βεβαίως και πάντοτε υπήρχε η ηθική. Δεν το συζητούμε. Ίσως κάτι που δεν ξέρω αν φαίνεται από αυτά που λέω είναι ότι. Όπως ο κακός θα πάρει το DNA και το DNA θα είναι στα χέρια του έναν όπλο. Ναι. Φυσικά υπάρχουν προεκτάσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο. Και έτσι δεν θέλουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση και εμάς σαν βιοτράπεζα μας, επειδή πρέπει να κάνουμε comply, πρέπει να είμαστε συμβατοί με νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων πολλών σωμάτων. Αυτό είναι το α και το ω για μας. Έχουμε εσωτερικό σύμβουλο, πνευματικός, η οποία ασχολείται με τα λεγόμενα ELSI issues, που είναι ethical, legal και societal issues, δηλαδή για την ηθική, για την νομική και για την κοινωνία. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, έτσι βλέποντας το ρολόι. Να προσπαθήσω να απαντήσω μία τηλεφωνική γραμμή ακόμα που θα είναι και η τελευταία. Εδώ παρακαλώ, γεια σας. Τι είναι παρακαλώ, είναι το ΡΙΚ? Ναι, σας πέστω στον αέρα, στο τρίτο. Σας ακούμε. Είμαι ο Ανδρέας Πέτρου, είμαι στο Λονδίνο, έχει 62 χρόνια, επέστρεψα στην Κύπρο. Ναι. Και θέλω να στείλω ένα χαιρετισμό σε όλους εκεί στο Βέλσον του σταθμού, παρακαλώ. Μάλιστα.
Σας ακούσαν, είμαι σίγουρη. Ευχαριστούμε. Του στέλνουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Πέτρου. Γεια σας. Να πάω και στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σας, εγώ μιλάω. Εσείς, ναι. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Θα ήθελα, παρακαλώ, αν μπορώ, τα ελληνικά μου δεν είναι και τόσο καλά. Αν μπορώ να πω την ερώτηση μου στα αγγλικά, αν γίνεται. Για πέστε, για να τη μεταφράσουμε. Okay, in terms of ethics, when we start fiddling with DNA, διότι εγώ είμαι και εγώ είμαι βιολόγος, η μονάσα μας psychologist, προσπαθώ να δω the ethics of fiddling with DNA later on in life when a child, you know, ας πούμε αν θέλουν να κάνουν διαφορετικό χρώμα στα μάτια του παιδιού, μάλιστα, or whatever, αυτό, is that ethical? Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι τύπου ευγονική, να θυμηθούμε για την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντάξει, το αν είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι για να πούμε. Ρωτάει ο ακροατής εάν υπάρχουν θέματα ηθικής όταν πειράζεις τον γενετικά δεδομένα. Η λέξη fiddling έχει και ένα έτσι χαρακτήρα παρέμβασης. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει ή ηθικά δεν το κάνουμε? Δεν είναι σωστό. Καταρχήν δεν μπορούμε να κάνουμε κατά παραγγελία ανθρώπους. Δεν μπορούμε. Ναι, κάποιοι λένε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε τεχνικά να το κάνουμε. Μάλιστα. Ούτε να κλωνοποιούμε ανθρώπους μπορούμε. Γιατί ζώα μπορέσαμε. Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι. Γι' αυτό και δεν προχωρήσει. γιατί κάποιος ίσως σκέφτηκε τότε ότι όπα. Πού πάμε. Το θέλουμε αυτό σαν κοινωνία. Ακριβώς. Τι θα παράξει. Δηλαδή το θέμα είναι το τι θα παράξει κάτι και τι αντίκτυπο θα έχει, τι impact θα έχει. Τόσο στην κοινωνία όσο και στην επιστήμη. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Δηλαδή τα θέλω να έχω αυτό το είδους μάτια και αυτό το είδους μαλλιά. Τώρα μια μέρα η κοινωνία σε 200 χρόνια γίνει έτσι, εντάξει, μπορεί να γίνει έτσι. Κάνεις μπορεί να ξέρει. Ναι, ξέρει. Θέμα... Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο ένα λεπτό. Μια κουβέντα μόνο από τον κύριο Παπαγρηγορίου. Εμείς θα τον ευχαριστήσουμε που ήταν μαζί μας σήμερα. Και για όσα ενδιαφέρονται μας είπε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και αν σου άρεσε η παρέα μας, θα σε καλέσουμε να ξανάρθεις. Εγώ εδώ είμαι. Και να σκεφτείτε και ποιον τραγούδι θέλετε, δικαιούστε. Ωραία. Τώρα δεν προλαβαίνει για δεύτερο τραγούδι. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, απλά να πω ότι στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Μέρας DNA, το κέντρο αριστείας biobank.cy. Που είναι η βιοτράπεζα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσκαλεί φυσικά μαθητές και μαθήτριες 6 έως 12 ετών στο Biobank Junior Lab, όπου θα ζήσουν μια διαδραστική εμπειρία. Ωραία. Που θα τους ταξιδέψει στους θαυμαστούς μηχανισμούς της ζωής. Τέλεια. Την Κυριακή 7 Μαΐου από τις 10 μέχρι τη 1 είναι καλύτερο κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Αυτό το κάνει είτε στο 22-89-28-15 είτε στο 77-77-18-38. Θα γίνει εκδήλωση στην αίθουσα εκθεσιακού χώρου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Δήμου της Αγκλαντζάς. Ωραία. Μια χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε για την γνωριμία και για όσα ακούσαμε. Και θα τα επαναλάβω. Μια στιγμή, γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα να μην το αγνοήσουμε στα λίγα δευτερόλεπτα που έχουμε. Πόσο στοιχίζει έναν DNA για απλόν πολίτη, λέει. Έναν DNA δεν είναι ένα nice Αμερικάνο. Πρέπει να έχουμε. Πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, τώρα, για ποιο σκοπό το κάνεις. Ναι. Συνήθως το λέμε για συγγένεια, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Ένα DNA test, δηλαδή ένα test πατρότητας. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Ναι. Αυτό λογικά πρέπει να είναι. Ναι, αυτό φαντάζομαι. Εξαρτάται πάντα από την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για να απαντήσουμε στην ερώτηση που χρειάζεται και αν αυτό συνάδει με την άδεια που έχουμε ως κέντρο, ως μονάδα εγώ, αν θα το κάνω. Μπορεί να του λυθεί απορία, παίρνοντας το 22-89-28-15. Θα του λυθεί σίγουρα. Εκτός αν θέλει να συζητήσει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, τα λέμε ξανά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.